Μπαράζ ροκετών από τη Γάζα συγκλώνησε την περιοχή Σαρών, βόρεια του Τελαβίβ, 75 λεπτά πριν ξεκινήσει η πεντάωρη κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, έχουν εκτοξευτεί 1.215 ρουκέτες και πύραυλοι σε όλο το διάστημα που διαρκεί η σύραξη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ισραηλινός και δεκάδες να τραυματιστούν. Η έναρξη της εκεχηρίας ξεκίνησε στις 10 το πρωί τοπική ώρα με κατάληξη στις 3 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, ωστόσο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν 37 στόχους της Χαμάς, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 214. Συγκλονιστικές είναι εικόνες από το βομβαρδισμό στην παραλία της Γάζας από το Ισραηλινό ναυτικό. Τέσσερις μικροί Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, 2 10χρονοι, 1 9χρονος και 1 11χρονος από την επίθεση. Μετά την κατακραυγή για το κτύπημα, η ηγεσία του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.